εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, Θεοφόροι Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μας. Και φτάσαμε στην πρώτη Κυριακή
των νηστειών Κυριακή της Ορθοδοξίας ή διαφορετικά όπως ονομάζεται η Κυριακή της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων. Μόλις έρχομαι από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου πήγα και επισκέφτηκα τον γέροντα Εφραίμ για πολλωστή φορά και μου είπε ποιο είναι το θέμα σου, θα μιλήσεις και όλες, με ρώτησε και του είπα ότι το θέμα μου είναι η Ορθοδοξία, η μόνη αλήθεια. Θα μιλήσω, λέω, για τις άγριες εικόνες, για την αναστήλωση, για την νίκη της Ορθοδοξίας, για τις αιρέσεις και μου λέει να δώσεις τις ευχές μου και την αγάπη μου αφενός μέσα στον κόσμο, αλλά να πεις δε και αυτή την ιστορία που την έζησα στην Κωνσταντινούπολη όταν είχα πάει και είναι αληθινή. Θα σας την πω κατά τη διάρκεια του κηρύγματος. Σήμερα λοιπόν στις εκκλησίες διαβάζουμε, αφού γίνει η λιτάνευση των Αγίων εικόνων, και σήμερα οι πιστοί από το σπίτι τους κατεβάζουν τα εικονίσματα, τα παίρνουν μαζί τους και βαδίζουν για την ενορία τους. Πηγαίνουν στο ναό έχοντας μαζί τους τις εικόνες του σπιτιού τους. Η οικογένεια σήμερα, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά που πηγαίνουν στην εκκλησία, το κάθε πρόσωπο κρατά και μια εικόνα για να λιταλευτεί, να ευλογηθεί η Άγια εικόνα και την επιστρέφουμε ευλογημένη μετά στο σπίτι. Γιατί έγινεται αυτή η λιτανία σήμερα? Διότι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο βασιλιάς τότε και αυτοκράτορας, έδωσε εντολή προς τον Πατριάρχη, ο Πατριάρχης προς την Ιερά Σύνοδο, η Ιερά Σύνοδος προς τους Επισκόπους, οι Επίσκοποι προς τους Ιερείς και οι Ιερείς προς το λαό. Να γίνει τι? Να κατεβούν οι Άγιες εικόνες από τους ναούς και να πεταχθούν ή να καούν. Και δυστυχώς ο Πατριάρχης, πιθανόν για να μην χάσει τη θέση του, διότι και αυτό συμφωνούσε, και η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να βγάλει μια ενίκλιο προς όλη την Εκκλησία που να λέγει ότι να κατεβούν οι εικόνες, να πεταχθούν ή να καούν. Καταλαβαίνετε ότι εάν γινόταν και κάτι παρόμοιο σήμερα, τι θα γινόταν σε όλους τους ναούς, τι θα γινόταν στις Μητροπόλεις, τι θα γινόταν στις πόλεις, τι θα γινόταν στα χωριά, τι θα γινόταν στα μοναστήρια, τι θα γινόταν? Θα χωριζόντουσαν οι αρχιερείς, θα χωριζόντουσαν οι επίσκοποι, θα χωριζόντουσαν οι ιερείς, θα χωριζόντουσαν τα μοναστήρια, θα χωριζόταν ο λαός στα δύο. Και άλλοι θα έλεγαν, βεβαίως, αφού το είπε ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος, πρέπει να κάνουν υπακοή. Οι άλλοι θα λέγανε, εμείς σε λανθασμένη απόφαση της Ιεράς Συνόδου δεν πειθαρχούμε. Και αυτό και έγινε. Αυτό και έγινε. Και τότε ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους μαζί με τους μοναχούς, μαζί με ιερείς, με τις Άγιες εικόνες. Πήραν από τα σπίτια τους τις εικόνες και κατεβήκαν και πολιορκήσαν το παλάτι. Πολιορκήσαν την Ιερά Σύνοδο. Γέννησε η Κωνσταντινούπολη από μοναχούς, μοναχές, πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι αγαπούσαν και σεβόντουσαν και τιμούσαν τις εικόνες. Απ' την απέναντι πλευρά όμως βρισκόντουσαν αντίθετοι, οι οποίοι
είχαν συνταχτιστεί μαζί με τον Αυτοκράτορα, τα κομματόσυνα τα λεγόμενα που υπάρχουν και σήμερα. Ό,τι πει το κόμμα, το είπε το κόμμα, το κάνουμε. Μην χάσουμε το κόμμα. Και είδατε που μας οδήγησαν αυτά τα κόμματα. Έχουν γίνει από κόμματα τώρα. Από κόμματα. Καλά τους κάνει ο λαός. Κατήτησαν από κόμματα. Λοιπόν, και τι γίνεται, τρέξαν οι φανατικοί να υποστηρίξουν την άποψη του Αυτοκράτορα. Βουτάχαν τις Άγιες εικόνες και τις πηγαίναν να τις πετάξουν. Ομοίως και οι ιερείς, οι οποίοι είπανε θα κάνουμε ανταρσία κατά της Αγίας και Ιερά Συνόδου και θα πάμε κόντρα στην Ιερά Σύνοδο της Επισκόπους. Εμείς έχουμε μάθει να κάνουμε τυφλή υπακοή. Και αποτέλεσμα ήταν ότι αυτές οι δύο μερίδες των ανθρώπων δεν άρχισαν να συγκρουστούν. Οι μεν με τις εικόνες από τη μία, οι δε ενάντια στις εικόνες. Και αυτή η διαμάχη κράτησε, αδελφοί μου, 100 ολόκληρα χρόνια. 100 ολόκληρα χρόνια. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι όταν έμπαιναν ή ο ιερέας όταν ήταν εναντίον των εικόνων και όταν πήγαινε να κατεβάσει και να πετάξει έξω τις εικόνες ή να τις κάψει, σκεφτείτε πώς αντιδρούσαν οι χριστιανοί από κάτω. Άλλοι υποστηρίζαν τον παπά, άλλοι δεν τον υποστηρίζανε, άλλοι λέγανε να καεί η εικόνα, την τράβαγε ο ένας από εδώ την εικόνα, ο άλλος προσπαθούσε να την προστατεύσει την εικόνα. Σκεφτείτε τι γινόταν μέσα στους ναούς, που σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Έγιναν μάχες. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. 100 χρόνια. Κανένας πόλεμος, καμία μάχη, δεν έχει κρατήσει 100 έτη. Η οικονομαχία, αυτός ο πόλεμος, κράτησε 100 χρόνια. Και έλυσε τελικά, με την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όπου η Αυτοκράτηρα, η Αυγούστα, η Θεοδόρα και ο γιος της, ο Μιχαήλ, και ο Πατριάρχης ο Μεθόδιος, σαν σήμερα αιωνία του συμβαίνει, έκαναν την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Συγκάλεσαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο και καταδίκασε όλους εκείνους οι οποίοι ήταν κατά των Αγίων εικόνων. Είτε ήταν Πατριάρχοι, είτε ήταν Επίσκοποι, είτε ήταν Ιερείς, είτε ήταν λαϊκοί που κάνουν υπακοή, όλοι αυτοί καταδικάστηκαν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο στο αιώνιο ανάθεμα. Και γι' αυτό σήμερα στις εκκλησίες, έτσι εν περιλήψη θα σας πω, διαβάζουμε την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου. Αφού έχουμε έρθει με τις εικόνες, γιατί ερχόμαστε με τις εικόνες, για να θυμίζουμε τους χριστιανούς εκείνους που υπερασπιστήκανε τις Άγιες εικόνες. Εμείς είμαστε οι διάδοχοι αυτών. Γι' αυτό βγαίνουμε έξω από τον ναό κρατώντας τις εικόνες. Και κάνουμε μία λιτανία. Τότε δεν τη λέγανε λιτανία, τη λέγανε πορεία. Γιατί έγινε πορεία προς τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου και του Πατριαρχείου και προς τον παλάτι του Αυτοκράτορα. Η 7η λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος που διαβάζεται σήμερα λέει, μετά τη λιτάνευση διαβάζεται, «Οι προφήτε ως είδον», οι προφήτες λέει όπως είδαν, «οι Απόστολοι ως εδίδαξαν», «η Εκκλησία ως παρέλαβε», «οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν», «οι Οικουμένοι ως συμπεφρόνηκε», «η χάρις ως έλαμψε», «η αλήθεια ως αποδέχεται», «το ψεύδος ως απολύλατε», «η σοφία ως επανησιάσατε», «ο Χριστός ως ευράβευσε», «ούτω και εμείς φρονούμε», «ούτω λαλούμε», «ούτω κηρύσσομε», «Χριστόν των αληθινών Θεών ημών» και τους αυτού Αγίους
εν λόγεις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασι, εν θυσίες, εν αείς, εν εικονίσμασι, τον μεν, τον Χριστό δηλαδή, τον προσκυνούμεν ως Θεόν και Δεσπότη, προσκυνούντες και σέβοντες τους δε για τον κοινόν Δεσπότη, ως αυτού γνησίους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέση προσκύνηση απονέματες. Και συνεχίζει η έκτονη η απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου και λέει ότι αυτά που σας λένε δεν είναι δικά μας. Αυτά τα είδαν οι προφήτες και τα κατέγραψαν, οι Απόστολοι τα δίδαξαν, η Εκκλησία αυτό παρέλαβε. Οι διδάσκαλοι έτσι εντογμάτισαν, η Οικουμένη μες στη Σύνοδο όλη έτσι συμπεφώνηκε. Αυτή είναι και η αλήθεια. Και τελειώνει και προχωράει. Αυτή η πίστη στον Αποστόλο. Αυτή ήταν η πίστη των Αποστόλων. Αυτή η πίστη στον Πατέρα. Αυτή η πίστη στον Ορθοδόξο. Αυτή η πίστη στην Οικουμένη εστήριξε. Επί τούτης, τους της Ευσεβίας Κύρικας, αδερφικώστε και πατροποθήτως, εις δόξαν και τιμήν της Ευσεβίας, οι παιδί συγγονήσαντο ανεφημούμεν και λέγον. Λέει προς όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να κρατήσουμε αυτήν την παράδοση, αυτή την πίστη των Αγίων εικόνων, προς όλους αυτούς που γονίσαντο ανεφημούμεν και λέγον. Και αναφέρει τώρα τα ονόματα πατριαρχών, ιερέων, μοναχών, πάρα πολλά ονόματα. Σας διαβάζω έτσι μερικά και λέει Γερμανού, Ταρασί, Νικηφό και Μεθοδί, τόνος αληθός αρχιερέων Θεού και της Ορθοδοξίας προμάχων και διδασκάλων αιωνία η μνήμη. Και ο λαός αναφωνεί αιωνία η μνήμη. Έτσι γίνεται το πρωί. Στην Εκκλησία ο λαός φωνάζει αιωνία η μνήμη. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, Αντωνίου και Νικολάου των Αγιωτάτων και Ορθοδόξων Πατριαρχών, αιωνία η μνήμη. Θεοδόρου, του Πανοσίου, Οικουμένου, της Μονής του Δίου, αιωνία η μνήμη. Γιατί, διότι πρωτοστατούσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης με τους κύριους καλογύρους, πρωτοστατούσε υπέρ των Αγίων εικόνων. Ήταν εκείνος ο πρώτος που ξεσήκωσε το λαό της Κωνσταντινούπολης από την περίφημη Μονή του Δίου υπέρ των Αγίων εικόνων. Και μετά μνημονεύει και άλλους Αγίους, όπως και Σιμεών του Οσιωτάτου Σκυλίτου, αιωνία η μνήμη, Θεοφάνος του Οσιωτάτου Οικουμένου του Μεγάλου Αυτού, αιωνία η μνήμη και ούτω καθεξής. Και μετά συνεχίζει και λέγει για εκείνους οι οποίοι τι έκαναν, έκαιγαν τις εικόνες, τις πετούσαν. Λέει λοιπόν δι' αυτούς Αναστασίο, Κωνσταντίνο και Νικήτα της επί των Ισάβρων κατάρξασιν των αιρέσεων ως αντέρης και οδηγής απολίας. Προς όλους αυτούς λέει τους επισκόπους που ήταν οδηγοί στην απώλεια της ψυχής του λαού, ανάθαν. Και ο λαός φωνάζει από κάτω, ανάθαν. Θεοδόρου, Αντωνίο και Ιωάννη και τα λοιπά, ανάθαν. Παύλο, το εις το Σαύλο να αποστρέψαν του, ανάθαν. Και συνεχίζει και συνεχίζει, αδέρφια μου, με αναθέματα, κατά όλων εκείνων οι οποίοι πολέμησαν είτε το δόγμα της θεότητος, όπως ο Άγιος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδικάστηκε και λέει «Πάση της της ευαίσθηση είναι αυτό, λόγιστε και συγγράμμασι ανάθεμα και όσοι έδραξαν ή μίλησαν κατά των Αγίων εικόνων ανάθεμα» και φωνάζει ο λαός ανάθεμα. Λοιπόν, αλλήλω το πρώτο θεομάχο και αρχηγό των αιρέσεων, ανάθεμα. Πέτρο το κναφί και παράφρονη το λέγοντι
Άγιος αθάνατος, ο σταυρωθείς δι' ημάς, ανάθα. Και μετά συνεχίζει, Μιχαήλ του Ορθοδόξου ημών βασιλέως και Θεοδόρας της Μακαριωτάτης βασίλικος, αιωνία ημνή. Συνεχίζει, είναι πολλές οι σελίδες που αναφέρει τα ονόματα των Ορθοδόξων και αξίζει εδώ να δούμε, αδέλφια μου, ότι ακόμα και πατριάρχοι, ακόμα και αυτοκράτηρες, να δούμε μερικούς τι γράφει. Ιωάννη του ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου αηδήμου βασιλέως ημών του Δούκα του διακουθίου και αγγελικού σχήματος μετανομοσθέντος πάνω εις Θεόδωρον μοναχών αιωνία του μνήμη. Μιχαήλ του ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου αηδήμου βασιλέως και αυτοκράτορα, έτσι, ημών του παλαιολόγου του νέου αιωνία του μνήμη. Ανδρονίκη, του ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου αηδήμου βασιλέως ημών του παλαιολόγου, του διατουθείου και αγγελικού σχήματος μετανομοσθένος εις Αντώνιων μοναχών αιωνία η μνήμη. Ανδρονίκη, αιωνία η μνήμη του αυτοκράτορος. Ιωάννου, του ενευσεβήτη λήξη γενωμένου αηδήμου ευσεβεστάτου και φιλοχρήστου βασιλέως ημών, του κατακουζινού, του διατουθείου και αγγελικού σχήματος μετανομαστέντος εις Ιωάσα του μοναχών αιωνία η μνήμη. Ειρήνης της αυτοκράτηρας, της ενευσεβήτη μνήμη γενωμένης ευσεβούς και αηδήμου βασιλήσεις ημών, της διατουθείου και αγγελικού σχήματος μετανομαστήσεις εις ευγενίαν μοναχήν αιωνία η μνήμη. Θεοδόρας της ενευσεβήτη μνήμη γενωμένης αηδήμου βασιλήσεις ημών, της διατουθείου και αγγελικού σχήματος μετανομαστήσεις ευγενίας μοναχής. Και καταλήγει και καταλήγει, μνημονεύει και πατριάρχας, λέει Γερμανού, του εν μακαρία τη λήξη γενωμένου αηδήμου πατριάρχου, του διατουθείου και αγγελικού σχήματος μετανομοσθένωσης Γεώργιων μοναχών αιωνία ημνήμη. Και κλείνει η απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τούτον της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου. Όλοι αυτοί αγωνίστηκαν, λέει, υπέρ της ευσεβίας μέχρι θανάτου. Άθλιστε και αγωνίσμασι και διδασκαλίες, παιδαγωγίστετε και κρατήνεστε Θεών εκλυπαρούντες και μην ητάστησεν Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείπνιστε, εκδισοκούντες, αξιοθήμεν των εξετουμένων εκτιμής και χάρη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού, του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες περί την δοκιμένης εσπίνης ημών Θεοτόπου, με τα πάντων των Αγίων Ανού. Αυτό διαβάζεται το πριν. Και ο κόσμος, ανάλογα τον ιερέας λέει αιωνία ημνήμη, αναφωνεί και λέει αιωνία ημνήμη, όπως κάνουμε το βράδυ στη Θεία Λειτουργία με το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Έτσι ακριβώς επικράτη ο Άδης, επικράτη ο Θανάσου. Ανέστη Χριστός, Ανέστη. Το ίδιο και εδώ σήμερα σε όλους τους ναούς, σε όλους τους ναούς της Ελλάδος διαβάζεται το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Και στο τέλος αναφωνείται όλο το ιστορικό ή διαβάζονται μερικά τμήματα, επειδή είναι πολλές σελίδες, και μνημονεύουμε μερικά ονόματα και ακούγεται το αιωνία η μνήμη, ακούγεται και το ανάθεμα, το οποίο αναφωνεί και πάση της αιρετικής, έτσι τελειώνει το τελευταίο ανάθεμα, και σε όλους τους αιρετικούς ανάθεμα. Έτσι, αδέρφια μου, γιατί το κάνει αυτό η Αγία μας Εκκλησία και γιατί το κάνει και η
η 7η Αγία Οικουμενική Σύνοδος. Διότι κανένας από εμάς δεν είναι αλλά άνθρωπος. Είτε είσαι πατριάρχης, είτε είσαι επίσκοπος, είτε είσαι αρχιεπίσκοπος, είτε είσαι ηγούμενος, είτε είσαι απλός παπάς, απλός καλόγερος, το αλάθητο δεν το έχει κανένας. Το αλάθητο ανήκει σε σύμβασα την Εκκλησία. Το έχει κλήρος και λαός μαζί. Αυτό είναι που κρίνει το τι είναι το σωστό και το τι είναι το λάθος. Ακόμα ο λαός, ο φύλαξ της Ορθοδοξίας κατά τους Αγίους Πατριάρχες, ο φύλαξ της Ορθοδοξίας, κρίνει και οικουμενικές συνόδους. Γιατί οι οικουμενικοί σύνοδοι δεν είναι μόνο 7, έχουν γίνει κι άλλες. Έχουν γίνει κι άλλες για να φτάσουμε στην 7η, τις οποίες ο λαός όμως δεν ενέκρινε. Δεν ενέκρινε ο λαός. Κάναν οικουμενική σύνοδο και ο λαός δεν ενέκρινε το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό συγκαλεί το νέο οικουμενική σύνοδο. Πάλι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το καλό, πάλι δεν το ενέκρινε ο λαός και ο κλήρος. Με αποτέλεσμα να κάνουν οικουμενικές συνόδους τη μία πάνω στη άλλη. Και όταν ενέκρινε ο λαός, τότε λέγαμε είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και η εβδόμη. Και έτσι ο λαός ενέκρινε μόνο 7. Ενώ έχουν γίνει κι άλλες, οι οποίες δεν ενεκρίθησαν. Αυτό το βλέπει κανείς διαβάζοντας εκκλησιαστική ιστορία, αλλά το βλέπει κανείς και διαβάζοντας τους βίους των Αγίων. Διότι, και είναι σωστό αυτό αδέλφια μου, να το έχουμε υπόψη μας. Διότι ο κόσμος έχει ένα σεβασμό και πρέπει να έχει σεβασμό απέναντι στο Ράσο. Πρέπει να έχει σεβασμό απέναντι στον Πατριάρχη, απέναντι στον Επίσκοπο, απέναντι στην Ιερά Σύνοδο, απέναντι στον Μοναχό, απέναντι στον Ηγούμενο, απέναντι στον απλό καλόγερο. Γιατί φέρει το Ράσο του Χριστού. Άλλο η ασέβεια και άλλο η αλήθεια. Όταν λανθάνει, είτε είναι πατριάρχης, θα πω την αλήθεια. Έστω και αν αυτή η αλήθεια μου κοστίσει. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν για να κρατηθούν οι άγιες εικόνες, έδωσαν και τη ζωή τους, το ακούσατε. Έως θανάτου πολλοί εξ αυτών. Πέθαναν σε εξορίες, πέθαναν σε βασανιστήρια επάνω. Διότι τους έπιανε οι στρατιώτες και τους βασανίζανε. Να τις κάψουν τις εικόνες. Τους έπιαναν οι αντίπαλοι των Αγίων εικόνων, είτε λαϊκοί είτε κληρικοί, και τους βασανίζανε. Εάν διαβάσετε το τελευταίο βιβλίο που έβγαλε ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, που έβγαλε η Μονή Βατοπεδίου, εκεί θα δείτε μέσα ότι τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό στη Ρωσία όταν είχε πάει, τον βασάνισαν οι καλόγεροι. Τα βασανιστήρια του τα έκαναν μοναχοί. Όχι από μόνοι τους, κατ' εντολή. Και φυλακίστηκε εξαιτίας ο Άγιος Μάξιμος με αποφάσεις επισκόπων της Ρωσίας. Και όπως έλεγε και σε άλλες ομιλίες μου, ομοίως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης εδιώχθη πολλές φορές από τον Πατριάρχη. Διώχθηκαν από τους επισκόπους. Όταν ο επίσκοπος δεν ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας. Διότι το πρόβλημα, αδελφοί μου, δεν είναι όταν, όπως έχω τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή τους Λατίνους αυτή τη στιγμή που είναι εκτός εκκλησίας. Δεν το έχω το πρόβλημα τότε. Το πρόβλημα το έχω
ο αιρετικός είναι μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε τι είπε ο Παύλος, ότι εμείς θα φύγουμε, λέει, τώρα, αλλά μέσα από εσάς θα προκύψουν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Μέσα από εσάς, λέει, θα πούμε, λύκοι βαρύς. Και πράγματι, ο Άγιος ήταν αρχιμανδρίτης, ο οποίος με το μέρος του πήρε και επισκόπους, πήρε και πατριάρχες. Και πολεμούσε τι, τη θεότητα του Χριστού. Έλεγε ότι ο Χριστός είναι απλός άνθρωπος. Αυτό που λένε σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και δίκασε όλη την Εκκλησία. Και το πρόβλημα μεγάλο, όταν ο Αυτοκράτορας είχε το ίδιο πνεύμα με τον αιρετικό, με τον Άρη. Αλλά ο Άριος, μέχρι να καταδικαστεί, ήταν αρχιμανδρίτης από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν αρχιμανδρίτης κανονικός της Εκκλησίας. Και οι επίσκοποι που ήταν ομόφρονές του, ήταν επίσκοποι της Εκκλησίας. Είναι κάτι παρόμοιο που γίνεται σήμερα. Δεν βλέπετε σήμερα ότι υπάρχει μία μάχη μεταξύ επισκόπων, οι οποίοι πηγαίνουν προς τη μεριά του Πάπα. Κάνουν συμπροσευχές με τον Πάπα, πηγαίνουν σε διάφορες εκδηλώσεις με τον Πάπα, φέρνουν τον Πάπα ή τους καρδιναλίους μέσα στους ναούς. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ορθοδόξους επισκόπους, πάλι από την Εκκλησία μέσα, οι οποίοι σου λένε ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι πλάνη, λέγεται οικουμενισμός και είναι αίρεση. Και είναι αίρεση. Βλέπετε ότι υπάρχουν επίσκοποι ήδη και σήμερα μέσα στην Εκκλησία που οι μεν λένε τα με, οι δε λένε τα δε. Απλώς δεν έχει πάρει και ήδη όμως στις ημέρες μας παίρνει έκταση. Εδώ έχω μαζί μία σημερινή εγκύκλιο που διαβάστηκε στη Μητρόπολη Πειραιός. Λέει λοιπόν σήμερα ο Μητροπολίτης Πειραιός προς όλο το ποιμνιό του και στους ιερείς: «Αγαπητοί πατέρες και αδερφοί, τέκνα μου εν Κυρίω περιπόθετα, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, στο μνημειώδες έργο του, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, σημειώνει: ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευδοχριστιανισμούς, δια τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών με επικεφαλής τον παπισμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανοί, όλε οι ψευδοεκκλησίε», προσέξτε, ονομάζει όλες τις άλλες που λέγονται εκκλησίες ψευδοεκκλησίες, «δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αίρεση παραπλεύρωση στην άλλη την αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά τους είναι πανέρεσης», λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Στο ίδιο μικροσχήματος ευρίσκεται και ο μακαριστός γέροντας αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο οποίος μας δίνει την πραγματική εικόνα του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός, λέει, είναι ένα κίνημα παγκόσμιο του διεθνούς σιωνισμού και έχει σαν μοναδικό του σκοπό την πολιτική και θρησκευτική κατάκτηση της οικουμένης. Ο οικουμενισμός είναι μία φοβερά λέλαψη που προετοιμάζεται να ξεθεμελιώσει, όπως φαντάζεται, τη μοναδική, μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Είναι άγριος τυφών των δυνάμεων του σκότους που συγκεντρώνει την καταστροφική του μανία εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας, με το σκοτεινό πόθο να την εκμηδενήσει και να τα φανίσει, λέει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέως. Και ονομάζει τον οικουμενισμό ο πατήρ Αθανάσιος ως τον τελευταίο πρόδρομο του Αντιχρίστου. Όπως η παγκοσμιοποίηση σε πολιτικό επίπεδο θέλει να συγκεντρώσει και να κάνει έναν ηγέτη, το ίδιο και ο οικουμενισμός
Είναι μια εκκλησιολογική έρωση η οποία θέλει να ενώσει όλες τις εκκλησίες και όλες τις θρησκείες σε μία. Και λέει σε διάφορα άλλα σημεία επομένως καταλήγει ο οικουμενισμός είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην αληθινή ένωση και καταργεί και την αφανίζει, δείχνει ότι είναι ανώφελη και άχρηστη. Ο οικουμενισμός για να υλοποιήσει τους στόχους του παραθεωρεί βασικές αρχές της ορθοδοξίας. Με λίγα λόγια, τι μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος και ο Άγιος Μητροπολίτης Πυραιός? Μας λέει ότι ο οικουμενισμός, οι συμπροσευχές, όλα αυτά που γίνονται είναι πλάνες και είναι αιρέσεις. Όποιος είναι και προπαγανδίζει τον οικουμενισμό, αυτός βρίσκεται μέσα στην αίρεση. Και συνεχίζει και λέει τώρα, παρακάτω θα δείτε. Οι εκ των Ορθοδόξων και εκ των παπικών οικουμενιστές πιστεύουν ότι ο παπισμός με την λογικοκρατία και συνεχίζει, τι λέει, ότι οι ορθόδοξοι οικουμενιστές και οι παπικοί οικουμενιστές αυτομάτως μιλάει ότι υπάρχουν ορθόδοξοι οικουμενιστές. Τι είναι ο οικουμενισμός? Αίρεση. Αίρεση είναι για τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς. Και εδώ μιλάει για... Και μετά λέει αλλού. Οι εκ των Ορθοδόξων οικουμενιστέ επίσκοποι κάπου γράφει, αν θυμούμε καλώς, με λίγα λόγια λέει οι εκ των οικουμενιστών ορθόδοξοι επίσκοποι. Δηλαδή τι λέει, οι επίσκοποι που είναι μέσα στην ορθοδοξία αλλά είναι οικουμενιστέ. Αλλά είναι δηλαδή ερετικοί. Αυτοί τι λένε, λέει τη θεωρία τους, ότι προσπαθούν να ενώσουν την εκκλησία όχι εν αληθεία, αλλά πώς να γίνει η ένωση. Μείνετε εσείς ορθόδοξοι και αυτά που πιστεύετε είναι παραδόσεις, τοπικές παραδόσεις. Δεν διαφωνούμε με αυτά που κάνετε. Θέλετε να κοινωνάτε με το Άγιο Δισκοπότηρο όπως κοινωνάτε, είναι μία τοπική σας παράδοση. Θέλετε να έχετε γένεια, έχετε. Είναι μία τοπική παράδοση. Θέλετε να έχετε εικόνες, να τις έχετε. Η ορθόδοξη είναι μία τοπική παράδοση. Όπως και εμείς τοπική παράδοση έχουμε, να κοινωνάμε με την όστια. Τοπική παράδοση εμάς είναι να έχουμε αγάλα. Τοπική παράδοση για μας είναι να πιστεύουμε το πρωτίον του Πάπα. Ότι ο Πάπας είναι ο πρώτος. Τοπική παράδοση είναι τον Πάπα να τον θεωρούμε εμείς αλάθη. Εσείς κρατήστε τις δικές σας παραδόσεις, εμείς θα κρατήσουμε τις δικές μας, αλλά θα ενωθούμε όλοι για να γίνει ξανά η Εκκλησία μία. Διότι τώρα λέει δεν είναι μία. Είναι διηρεμένη στους Λατίνους και στους Ορθοδόξους. Η Εκκλησία όμως αδέλφια μου δεν διχάζει. Εδώ είναι η αίρεση. Και υπάρχει και ένας επίσκοπος ο οποίος είπε ότι η Ορθοδοξία έχει δύο πνευμόνια. Το ένα είναι το πνευμόνι η Λατίνη και το άλλο είναι η Ορθόδοξη. Για να έχουμε έναν άνθρωπο σωστόν με δύο πνευμόνια πρέπει να τα ενώσουμε. Για να έχουμε μία εκκλησία πρέπει να τα ενώσουμε. Διαφορετικά ο καθένας κρατάει από ένα πνεύμα. Όχι. Η εκκλησία δεν διέρχεται. Όποιος φεύγει γίνεται αιρετικός. Η εκκλησία είναι και παραμένει μία. Είναι ένα καράβι. Αυτός που πήδηξε από το καράβι και μπήκε σε μια βαρκούλα και έφυγε, δεν αποτελεί εκκλησία. Δεν πήρε κομμάτι της εκκλησίας και έφυγε. Το καράβι παραμένει ακέραιο. Το καράβι συνεχίζει την πορεία του. Αυτός ξέκοψε και έφυγε.
Επίσης λέμε τη θεωρία των κλάδων, η οποία τι λέει η θεωρία των κλάδων, ότι ο χριστιανισμός είναι ένα δέντρο. Και ένα κλαδί είναι η Ορθόδοξη, άλλο κλαδί είναι η Καθολική, άλλο κλαδί είναι η Ευαγγελική, άλλο κλαδί είναι οι Ιεχωβάδες, άλλο κλαδί είναι οι Πεντηκοστιανοί. Όλα αυτά τα κλαδιά είναι ένας κορμός, ο χριστιανισμός, μία εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει όλοι να ενωθούμε σε ένα. Αυτό είναι ένας. Για να ενωθούμε σε ένα, πρέπει να υπάρχει η απόλυτη αληθινή πίστη. Η πίστη στον Πατέρα. Όποιος ξεφεύγει έξω από τις 7 Αγίας Οικουμενικάς Συνόδους, χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως αιρετικός. Χαρακτηρίζεται ως αιρετικός. Δείτε λοιπόν ότι ήδη μέσα στην Εκκλησία, σήμερα πάλι, αρχίζει να δημιουργείται αυτό το θέμα. Και βλέπετε ότι ένας επίσκοπος, και δεν είναι ένας, είναι αρκετοί επίσκοποι που λένε τα ίδια. Αλλά υπάρχουν και, όπως σας είπα, και άλλοι επίσκοποι που λένε ότι τα πνευμόνια είναι δύο, πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να φέρουμε τον Πάπα από εδώ, πρέπει να πηγαίνουμε με τον Πάπα από εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Και δημιουργείται ένας, αυτοί που είναι υπέρ της ενώσεως και αυτοί που είναι κατά της ενώσεως, με αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε υπέρ της ενώσεως, αλλά εν αληθεία. Εν αληθεία. Δηλαδή, θα ενωθούμε στην αλήθεια. Και η αλήθεια, ξέρουμε, δεν είναι φανατισμός, ότι είναι μία. Είναι οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Όποια εκκλησία εφαρμόζει καθημερινά τις 7, τις αποφάσεις 7 Οικουμενικών Συνόδων, αυτή είναι και η Ορθόδοξη Πραγματική Εκκλησία. Και αυτοί είμαστε μόνο εμείς. Όποιος από εκεί έχει ξεφύγει, αυτός χαρακτηρίζει τα αδέρφια μου ως πλανεμένος και αιρετικός. Άρα λοιπόν, εάν αύριο μεθαύριο πει η Ιερά Σύνοδος ή οποιαδήποτε Ιερά Σύνοδος, τα Πατριαρχία, ο Α, ο Β, ότι ενωνόμαστε, κάνουμε διάλογο και τα βρήκαμε με τους Λατίνους και ενωθήκαμε. Τι κάνουμε εμείς? Θα υπάρξουν αυτό που έγινε και με τις άλλες εικόνες. Θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα αμέσως. Θα υπάρξουν εκείνοι που θα πούν, το είπε η Ιερά Σύνοδος, οφείλω να κάνω υποκοή. Και όπως είπα σε έναν τότε, που είπα σε κάποιον, λέω, παιδάκι μου, αφού θα κάνεις υποκοή εσύ σε λανθασμένη απόφαση, για τις σωστές αποφάσεις, οφείλουμε όντως να κάνουμε υπακοή όλοι. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι την ώρα τουλάχιστον η Εκκλησία μας δεν έχει λανθασμένες αποφάσεις. Μέχρι ώρες. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω. Γιατί άμα βγει και πει, πάρτε το χάραμα στο χέρι, ευχόμεθα να μην το πει ποτέ. Αλλά άμα βγουν οι επίσκοποι και πούν, πάρτε το, δεν είναι τίποτα. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε υπακοή και θα τρέξουμε να το πάρουμε? Κάποιοι θα τρέξουν. Όπως κάποιοι έτρεξαν και έκαψαν τις άγιες εικόνες. Κάποιοι έτρεξαν και έκαψαν τις άγιες εικόνες. Όταν λοιπόν μου είπε κάποιος, εγώ θα κάνω υπακοή, του λέω, κοίταξε παιδάκι. Εσύ άμα ζούσες στην εποχή που καίγανε, πήρε απόφαση η Ιερά Σύνοδος να κάψει τις Αγίες Εικόνες, αν ζούσες τότε, εσύ θα ήσουν από εκείνους που καίγανε τις Αγίες Εικόνες. Αλλά σήμερα θα αναθεματιζόσουν κι εσύ. Δεν θα ήσουν σε αυτούς που λέμε αιωνία τους η μνήμη. Δεν θα ήσουν μέσα σε αυτούς. Όμως, για να ξέρουμε το σωστό, πρέπει να μελετούμε, αδέλφια. Διότι για να έχω κρίση, για να έχω άποψη, πρέπει να γνωρίζω το θέμα. Αν δεν έχω γνώσεις του θέματος, δεν μπορώ να ξέρω αν μία απόφαση είναι σωστή ή λαθεμένη. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Η δική μας Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ελλάδα έχει δύο Ιερές Συνόδους. Η μία είναι
η Ιερά Σύνοδος, η δική μας, εδώ των Αθηνών, και υπάρχει άλλη μία στην Κρήτη. Η δική μας λοιπόν η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει απόφαση παλαιότερα όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι στο μικροτσίπ. Όχι στο 666. Υπάρχουν δύο αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Η Κρήτη πήρε πέρυσι απόφαση και είπε δεν είναι τίποτα να πάρετε τα τσιπάκια, να πάρετε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή ήταν η απόφαση της Εκκλησίας της Κρήτης. Εάν πούμε τώρα ότι μιλάει το Άγιο Πνεύμα κατά τη διάρκεια της Ιεράς Συνόδου, η ερώτηση που τίθεται είναι, το Άγιο Πνεύμα πού πήγε? Πήγε στην Κρήτη, φώτισε τη Σύνοδο της Κρήτης, γιατί η Ιερά Σύνοδος είναι και εκείνη, ή φώτισε τους δικούς μας? Πού πήγε το Άγιο Πνεύμα? Πήγε και στις δύο? Και οι δύο ισχυρίζονται ότι αφού συνεδριάζουν είναι πνεύματι Αγίου. Είναι όντως και οι δύο αποφάσεις, αφού έρχονται σε σύγκρουση οι δύο αποφάσεις. Αλλά αδέρφια μου, γίνονται λάθη. Και όπως αναγνώρισε η Σύνοδος της Κρήτης αργότερα και το μάζεψε, ότι ήταν λαθασμένη απόφαση. Και είπε εν καιρό θα επανέλθουμε. Εν καιρό θα επανέλθουμε με νέα απόφασή μας. Αναγνώρισε, κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος. Γιατί ουδείς απόφασος. Ούτε οι άλλοι απόστολοι, αδέρφια. Θέλετε ένα παράδειγμα? Να σας πω. Ο Απόστολος Πέτρος. Τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος? Ότι οι χριστιανοί να κάνουν περιτομή. Πρέπει οι χριστιανοί, οι εξεχνών, εμείς δηλαδή, να κάνουμε όλοι περιτομή. Αυτό απαιτεί ο Μωσαϊκός νόμος, αυτό απαιτούν οι εντολές του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα για να είμαστε σωστοί χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, πρέπει να κάνουμε περιτομή. Απ' την άλλη μόλις το ακούει ο Απόστολος Παύλος, Απόστολος και Παύλος, Πνεύμα Άγιο και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, λέει, τι είναι αυτά που λέει που λες? Θα βάλουμε τους ανθρώπους να τους, τους κάνουμε Ιουδαίους, θα εξαβραίσουμε τους εθνικούς, χριστιανούς θα τους κάνουμε, δεν τους κάνουμε Εβραίους. Τι είναι αυτά που λες? Και εγώ ερωτώ, ποιος από τους δύο είχε δίκιο? Εάν μίλαγε, ό,τι αν δεν μίλαγαν οι Απόστολοι, λένε πολλοί ότι μίλαγε το Άγιο Πνεύμα. Μα μίλαγε συνέχεια το Άγιο Πνεύμα από το στόμα τους. Δεν έλεγαν δικά τους πράγματα. Να, τελικά, ο Πέτρος είχε λάθος. Ο Πέτρος είχε κάνει λάθος. Και το δίκιο το είχε ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό συμβλήθηκε η πρώτη Αποστολική Σύνοδο, που είπε ότι δεν θα κάνουν οι χριστιανοί περιτομή. Δεν χρειάζεται. Το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού σώζει τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πλέον περιτομή. Και έτσι έβγαλε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος απόφαση υπέρ του Πάτρου. Άρα ο Πέτρος και κάνει λάθος. Ας τα ακούσουν οι Λατίνοι που λένε ότι βασίζονται στον Πέτρο και ο Πάπας έχει το αλάθητο γιατί και ο Πέτρος ήταν αλάθητος. Αλλά ο Πέτρος έκανε λάθος. Και δεν είναι το μοναδικό. Άρα λοιπόν και οι Απόστολοι κάνουν λάθος. Άρα λοιπόν γιατί δεν μπορεί να κάνει ένας Πατριάρχης, γιατί δεν μπορεί να κάνει μια Σύνοδος. Άρα με το συνοδικό σήμερα που διαβάζει η Εκκλησία, αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει στο λαό. Τι? Ότι είναι δυνατόν ακόμα και πατριάρχοι, ακόμα και επίσκοποι, ακόμα και ιερείς και μοναχοί να πλανηθούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνέχεια επαγρυπνούντες. Πρέπει να επαγρυπνούμε να μην πλανηθούμε.
και να είμαστε γνώστες των θεμάτων, να γνωρίζουμε τα θέματα, να μελετούμε, να διαβάζουμε βιβλία θρησκευτικά, τα οποία μας κατοχυρώνουν την πίστη μας, να ξέρω ότι αυτό που πιστεύω είναι το σωστό. Διότι αυτοί που πολεμήσαν τότε τις άλλες εικόνες ή αυτοί που πολεμήσαν ο άλλος που πολέμησε τη θεότητα του Χριστού, κάπου βασιζόταν. Κάπου είχε λανθασμένες γνώσεις. Κάτι παρερμήνευε. Και πράγματι αυτοί που πολέμησαν τις άλλες εικόνες, αν διαβάσετε τα συγγράμματά τους, το τι γράφουν, λέει ότι τις θεωρούν είδωλα. Και όπως καταστρέψανε τα είδωλα των εθνικών, των ιερολατρών, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα στη θέση τους. Και καταλήξαμε να βάλουμε άλλα στη θέση τους. Είτε με αγάλματα που είναι παπική, είτε με ζωγραφιστά που είναι πρόσωπα, τα οποία πάτε μπροστά και τα λατρεύετε. Τα φυλάτε, τα λατρεύετε, τα τιμάτε, αποδίδετε τιμές. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρω ότι πώς η εικόνα δεν χαρακτηρίζεται είδωλο. Θα πρέπει να ξέρω τι λέγεται είδωλο καταρχήν. Τι είναι το είδωλο που λατρεύαμε εμείς ως Θεό παλιά. Για να δω η εικόνα είναι είδωλο. Τι λένε λοιπόν τα βιβλία ότι είναι είδωλο. Η είδωλο είναι κάτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι ο ήλιος, μπορεί να είναι το φεγγάρι, μπορεί να είναι ένα άγαλμα, μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, το οποίο εγώ αυτό το αντικείμενο το λατρεύω ότι είναι αυτό το αντικείμενο Θεός. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η εικόνα είναι ο Θεός. Όποιος πει ότι η εικόνα είναι ο Θεός, αυτός είναι το λατρεύω. Αλλά ποτέ εμείς δεν είπαμε ότι η εικόνα είναι ο Θεός. Εμείς είπαμε ότι τιμούμε και λατρεύουμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Τιμούμε και λατρεύουμε τον Χριστό που εικονίζεται, όχι το εικόνισμα. Τιμούμε και λατρεύουμε όχι το ξύλο, όχι την πογιά, αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Και σήμερα είναι πολύ εύκολο εμείς να το καταλάβουμε όταν έχουμε τις φωτογραφίες. Έχει πάει το παιδί σου στην Αμερική και έχεις το εικονάκι σου και το παιδί σου χτύπησε και είναι άρρωστο και έχεις τη φωτογραφία, Παναγία μου, κρατάς τη φωτογραφία του. Κάνε μου καλά το παιδί. Κάνε μου καλά το παιδί, Παναγία. Και φυλάσαι μου τη φωτογραφία του παιδί σου. Σε ρωτώ. Πιστέψες ποτέ ότι το χαρτί που κρατάς τις φωτογραφίες ότι είναι το παιδί σου? Και όταν φυλάς, πίστεψες ότι φυλάς ένα χαρτί ή ότι το φιλί σου περνάει στο πρόσωπο του παιδιού σου? Το δεύτερο κάνουμε. Δεν λέμε ότι ποτέ το χαρτί είναι το παιδί μας. Το χαρτί τι κάνει? Εικονίζει το παιδί. Φωτογραφίζει το παιδί. Το ίδιο κάνει εικόνα. Και λατρεύω και αγαπώ και σέβομαι το πρόσωπο που είναι φωτογραφισμένο. Αυτό κάνω και εμείς με τις εικόνες. Άρα δεν είπαμε ποτέ ότι είναι η εικόνα ο Θεός. Και εκεί καταρρίφθηκε. Και όλα τα άλλα. Πρέπει να ξέρω όμως τι πιστεύω ορθοδόξως και πώς αυτό που πιστεύω το αποδεικνύω βάσει της Αγίας Γραφής. Και πράγματι βάσει της Αγίας Γραφής τι έδωσε τον ίδιο Θεός, είπε, ου ποιήσει σε αυτόν είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, ως εν ουρανό, άνω και ως εν γη κάτω κτλ. Κτλ. Και ως εν τη σύνδεση που κάτω της γης. Δεν θα κάνεις κανένα είδωλο. Τίποτα δεν θα κάνεις. Και αφού πήρε τις 10 εντολές ο Μωυσής, πού τις έβαλε, έφτιαξε ένα κυβότιο. Που ονομάστηκε, πώς ονομάστηκε, η κυβωτός της Διαθήκης και έβαλε μέσα στο κυβότιο τις δύο πλάκες και του λέει τώρα ο Θεός
που είπε δεν θα κάνεις κανενός ομοίων. Του λέει Μωυσή, μάζεψε όλο το χρυσό που έχουν οι άνθρωποι και πάνω στην κυβωτό στο κουτί θα φτιάξεις δύο ομοιώματα αγγέλων. Μα καλά, εσύ δεν είπες Κύριε ότι δεν θα φτιάξω κανένας ομοίωμα. Τώρα μου λες να κάνω ομοίωμα αγγέλων. Ναι, εντολή λέει δεν θα κάνεις κανένας ομοίωμα που θα το λατρεύσεις ως Θεό, λέει η εντολή. Εδώ δεν του λέει να το λατρεύσει το ομοίωμα ως Θεό. Άρα επιτρέπεται να κατασκευάσει ο Μωυσής ομοίωμα άγαλμα αγγέλου και γι' αυτό φτιάχνει δύο χρυσούς αγγέλους με ανοιχτά τα χέρια πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Και του λέει θα θυμιατίσεις τους αγγέλους και την κυβωτό 7 φορές την ημέρα. Άρα του έδωσε και εντολή να κάνει λατρευτικές εκδηλώσεις απέναντι στην κυβωτό. Ομοίως κάνουμε και εμείς που θυμιατίζουμε, φυλάμε, προσκυνάμε, λιβανίζουμε τις εικόνες. Πρέπει λοιπόν να ξέρω που βασίζεται αυτό το οποίο κηρύττω και λέω. Διότι αν δεν ξέρω αδέρφια μου, όταν γίνεται και κυριαρχεί μια έλεξη, δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα και δεν ξέρω με ποια πλευρά θα πάω. Πώς θα πάω με την πλευρά του Ορθοδόξου. Διότι εδώ δόθηκαν αγώνες. Το ίδιο έγινε και τότε. Άρα πρέπει να είμαι γνώστης των θεμάτων. Δεν δικαιολογείται χριστιανός να μην ξέρει τα της πίστεώς του. Δεν δικαιολογείται. Είδα τη Μάρτυρες και ο Χωβά πώς υπερασπίζονται αυτά τα οποία πιστεύουν. Και πρέπει να είσαι γνώστης και εσύ της Ορθοδόξου πίστεως για να τους αντιμετωπίσεις. Αντιμετωπίζονται. Διότι λένε ανοησίες στην ουσία. Αλλά τις ανοησίες τους βλέπετε, ξέρουν και τις υπερασπίζονται. Αλλά όταν βρουν απέναντι τους Ορθόδοξο που ξέρουν, δεν τα βγάζουν πέρα μέσα. Δεν τα βγάζουν. Λοιπόν, άρα και εμείς πρέπει να ξέρουμε και τον Ορθόδοξο. Γιατί? Διότι αδέρφια μου, οι μέρες που έρχονται είναι οι μέρες δύσκολες. Είναι οι μέρες κρίσιμες. Είναι οι μέρες που θα βρεθούμε πιθανόν μπροστά σε καινούργιες αιρέσεις όπως είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Πιθανόν να υπάρξουν, αν συνεχίσουν έτσι, εγκύκλοι μεταξύ των επισκόπων, ο μένα να λέει τα δε, ο άλλος να λέει τα άλλα, δεν θα αρχίσει αυτό να πάρει πανελλήνια έκταση, είναι δεν είναι ο οικουμενισμός και ήδη ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων ζητάει την ιεραρχία να λάβει θέση. Καλεί τον Αρχιεπίσκοπο και την ιεραρχία να λάβει θέση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Χωρίζεται ο κόσμος, χωρίζονται οι επίσκοποι, χωρίζονται οι ιερείς, οι μένα αποκαλούν τους Ορθοδόξους, υπερορθοδόξους και φανατικούς, οι δε άλλοι, οι δε Ορθόδοξοι κατηγορούν τους άλλους ως αιρετικούς και πλανεμένους. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό μες στην Εκκλησία. Πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Αυτό λοιπόν διωγγώνεται. Και γι' αυτό αφιέρωσα το σημερινό κήρυγμα, μια και είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας, που η Ορθοδοξία είναι η μόνη αληθινή πίστη. Η μόνη αληθινή. Που όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εκτολός, εγώ διάβασα, λέει, όλες τις πίστες. Τα πάντα διάβασα, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Και κατέληξα, λέει, ότι μία είναι η αληθινή Εκκλησία. Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας, σε αυτή που βαφτιστήκαμε. Και αυτό το έλεγε γιατί. Γιατί πράγματι ήταν διδάσκαλος και είχε μελετήσει. Και ήξερε τι έλεγε. Διότι ο λαός τότε στην Δημοκρατία δεν είχε τη δυνατότητα να διαβάσει. Ούτε είχε τη δυνατότητα να μπει στο ίντερνετ και να πάρει πληροφορίες όπως μπορούμε πολύ εύκολα σήμερα να μάθουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, θεώρησα ότι έπρεπε σήμερα που διαβάζετε το συνοδικό της Ορθοδοξίας που λάμπει σήμερα η Ορθοδοξία μας, που η Εκκλησία μας γιορτάσει τη νίκη κατά των αιρέσεων και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Γιατί? Διότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο, εάν δεν είμαστε Ορθόδοξοι. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που ήταν εδώ στη Βουλιαγμένη. Ξέρετε πώς αποφασίζουμε για να γίνει κάποιος επίσημα Άγιος. Το πρώτο που εξετάζουμε είναι εάν είχε Ορθόδοξη πίστη.
Και μετά εξετάζουμε αν είχε ορθόδοξο βίωμα, ζωή. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Δεν εξετάζουμε τα θαύματα. Δεν εξετάζουμε αν κάνει θαύματα κάποιος. Γιατί έχουμε πολλούς Αγίους που δεν είναι όλοι θαυματουργοί. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί άλλοι. Έχουμε πολλούς Αγίους που δεν κάνουν καν θαύματα. Αλλά επειδή είχαν ορθόδοξο φρόνημα. Και η Αγία Ζωή είναι Άγια. Άρα δεν είναι απαραίτητο το θαύμα. Το θαύμα έρχεται ως μία επιπλέον επιβεβαίωση. Όπως όλοι οι Άγιοι δεν μυροβλήσουν, δεν ευωδιάζουν όλων όταν τα λείψαν, όποτε θέλουν μπορεί να ευωδιάζουν. Αλλά αυτά είναι επιπλέον στοιχεία. Το πρώτο λοιπόν για να κερδίσω τον Παράδεισο, να κερδίσω την Αγιότητα, πρέπει να έχω ορθόδοξη πίστη. Αν δεν έχω ορθόδοξη πίστη, κινδυνεύω να χάσω τον Παράδεισο. Εάν δεν είμαι πλησίον της αλήθειας, κινδυνεύω να μην εισέλθω στον Παράδεισο. Είναι απαραίτητη η αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα, αν δεν είμαι στην αλήθεια, δεν είμαι κοντά στον Χριστό, αδέρφια. Έτσι λοιπόν, απαραίτητο εμείς να μένουμε κοντά στην αλήθεια. Να μένουμε κοντά στην αλήθεια. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας κοινοποιεί αυτό το κείμενο σήμερα, να το διαβάζουμε στις εκκλησίες και φαντάζομαι ότι διαβάζονται στις περισσότερες εκκλησίες, γιατί ώστε να μην φοβόμαστε όταν και λέμε «Ωχ, Πατριάρχης είναι, μην μιλήσω», «Ωχ, Δεσπότης είναι, μην μιλήσω». Βλέπετε εδώ οι άλλοι δεν φοβούνται. Αναθεματίζουν Πατριάρχης, Αυτοκράτορες, Αυτοκράτορες, Ηγουμένους, Ηγουμένησες, όποιος πήγε λάθος, στο αιώνιο ανάθεμα. Άρα εμείς δεν θέλουμε το αιώνιο ανάθεμα, εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην αλήθεια, κοντά στον Χριστό. Να μπορούμε και εμείς να φωνάξουμε αυτό που φώναξαν και οι πατέρες της Αγίας και Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, ότι αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την Οικουμένη εστήριξε. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, κρατήστε λοιπόν αυτές τις παραδόσεις, αυτή την αλήθεια, μένοντας κοντά στην αλήθεια. Και όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι ο Χριστός. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι η Εκκλησία. Όπου είναι το ψέμα και η πλάνη, εκεί είναι ο διάβολος. Εμείς σας μείνουμε κοντά στον Χριστό μας. Έχουμε τόσο ανάγκη να γεμίσει η ψυχή μας από Χριστό. Τιμούμε τις Αγίες εικόνες και κλείνω με το παράδειγμα που μου είπε ο γέροντας Εφραίμ μέσα στη φυλακή. Μου είπε λοιπόν το εξής, ότι στην Κωνσταντινούπολη ένα ζευγάρι ορθοδόξο αγόρασε ένα κρεβάτι από αυτά τα παλιά, τα σκαλιστά, το οποίο το είχε κατασκευάσει ένας Τούρκος κατασκευαστής. Όταν λοιπόν πήγε να ξαπλώσει το ζευγάρι, του στείναζε το κρεβάτι σαν να είχε ηλεκτρισμό. Κοιτάγανε το στρώμα, κοιτάγανε το κρεβάτι, τίποτα. Ξαναξαπλώναν, δεν μπορούσαν να κινηθούν. Ξαναξαπλώναν, τίποτα. Μέχρι κάποια στιγμή διαλύσαν όλο το κρεβάτι. Και τι βλέπουν, ότι το ξύλινο μέρος του πάνω του κρεβατιού, όταν βγάλαν τον καπλαμά, είχε πέσει ένα κοντροπλακέ επάνω, από κάτω ήταν μία εικόνα ολόσωμη του Παντοκράτορος Χριστού, του 14ου αιώνος, την οποία ο Τούρκος δεν ήξερε ούτε καν την αξία, ξύλο βρήκε, μεγάλο, και το κατασκεύασε και το έφτιαξε κρεβάτι. Αλλά βλέπετε την αγιότητα που έχουν οι εικόνες μας. Και γι' αυτό πολλές εικόνες και μυροβλίζουν και κάνουν θαύματα δια των προσώπων. Ο Θεός θα θέλει τα θαύματα, αλλά διά της εικόνας της συγκεκριμένης. Και γι' αυτό και μερικές εικόνες της χαριτών. Ότι, όχι ότι έχει κάτι το ξύλο, αλλά διότι ο Θεός θέλει για δικούς του λόγους να χαριτώσει. Έτσι λοιπόν εμείς να σεβόμεθα τις Αγίες εικόνες.
να σεβόμεθα τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων και να προσεύχουμε, διότι επαναλαμβάνουν οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, ήδη η Βουλή συζητάει να κάνει αυτό που σας είπα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νιώτης, να κατεβάσει για να μην φοροδιαφεύγει κανείς και θα είναι το μοναδικό κράτος υποχρεωτικά μέχρι τα 100 ή 400 ευρώ να μπορούμε να χαλάμε σε χρήματα. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να ψωνίσει κάτι παραπάνω από 100-300 ευρώ, θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μικροτσίπ. Κάρτα με μικροτσίπ. Σε κανένα κράτος, αδέρφια μου, αυτό δεν υπάρχει. Να σε υποχρεώσω να κινείσαι με ένα μικροτσίπ. Έχουν βαλθεί λοιπόν να χαράξουν τον ορθόδοξο ελληνικό λαό πρώτα με το χάρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καθολική αντίσταση από εμάς, από τους επισκόπους και την Εκκλησία. Αλλά επειδή φοβούμε ότι δεν θα είναι η απόφαση αυτή ομόφωνη, αλλά θα υπάρξουν κληρικοί οι οποίοι θα συνταχθιστούν με τις απόψεις του κράτους, όπως συνταχθίστηκαν και τότε για να μην χάσουν θέσεις, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή μας. Θα δώσουμε αγώνα για την πίστη μας σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όπως γράφει και το συνοδικό, έως θανάτου. Θα προτιμήσουμε να πάμε φυλακή σαν τον γέροντα Εφραίμ, θα προτιμήσουμε να πάμε στην εξορία παρά, αδέλφια μου, να φτάσουμε εκεί. Παρά να φτάσουμε εκεί. Έτσι λοιπόν, επειδή έρχονται δύσκολα χρόνια, ας μείνουμε γατζωμένοι στην αλήθεια, στο Χριστό, στην ορθόδοξο πίστη μας. Αμήν. Όρθια. Όλοι μας. Δυνατά. Και κανονικά το σταυρό μας. Όχι μπουζούκι ο σταυρός. Όχι μπουζούκι και κλαρίνο. Κανονικά ο σταυρός. Όλοι μας. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός σας, ελέγχει και σώσας ημάς. Αμήν.